Συγκοινώνοντας τις προγραμματικές προθέσεις, ο κύριος Πρωθυπουργός κλείσε για πολυδύναμο εξυγχρονισμό. Λίγο μετά, σαν κεντρικό στόχο της κυβέρνησής του, λίγο μετά, μας έκανε γνωστό ότι στην ενέργεια η κυβέρνηση θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο που βαδίζει εδώ και 4 χρόνια. Συνιστά ήδη μια τεράστια αντίφαση, γιατί όσα συμβαίνουν στην ενέργεια, στον χώρο της ενέργειας, στην πατρίδα μας, δεν αρμόζουν σε μια ευρωπαϊκή και δημοκρατική χώρα. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το ΕΣΕΚ, βάσει του οποίου βαδίζει η χώρα, είναι ένα μονομερές σχέδιο εισαγωγής αερίου για αντικατάσταση λιγνίτη στην ηλεκτρική ενέργεια και δεν έχει καμία σχέση με την κλιματική αλλαγή και γενικότερους στόχους. Καμιά αναφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, καμία αναφορά στην μείωση των εκπομπών στον κρίσιμο τομέα των μεταφορών και φυσικά η παραμικρή αναφορά στο σιδηρόδρομο με ηλεκτροκίνηση, στις ράγες του οποίου βαδίζει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να γίνει μια σοβαρή κουβέντα για την ενέργεια και εμείς είμαστε εδώ για να βάλουμε βάσεις για μια τέτοια συζήτηση. Είμαστε η πιο εξαρτημένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα, ενεργειακά, μιλώντας για τις συνολικές ενεργειακές ανάγκες. Η εξάρτησή μας στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας από το 75% περίπου ενεργειακά ξεπέρασε ήδη το 80% και η αιτία είναι η πρόσδεση της χώρας στο φυσικό αέριο. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί η αντικατάσταση λιγνητικών μονάδων, αθραγικών μονάδων με φυσικό αέριο, πριν ακούσετε εμάς, θέλω να κάνω μια αναφορά στο κοινοβούλιο για κάτι που γράφει ο Bill Gates στο τελευταίο, σε ένα πρόσφατο βιβλίο του, όπου λέει πολύ καθαρά ότι στερείται λογικής η αντικατάσταση ανθρακικών μονάδων με μονάδες φυσικού αερίου που σύντομα πρέπει να αποσυρθούν, άρα και να αποζημιωθούν. Για την Ελλάδα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε μια τέτοια ματιά, μια τέτοια εκδοχή, γιατί εδώ, καθώς είναι εισαγόμενο το φυσικό αέριο, επιβαρύνει το έλλειμμα ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, ιδιαίτερα δραματικά. Πρέπει να ξέρουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τα εισαγόμενα καύσιμα σταθερά συμμετέχουν με διψήφιο ποσοστό στο έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών της χώρας και μάλιστα χρονιές όπως το 2012, που είχε πάει ψηλά το αργό και το φυσικό αέριο, έφτασε να συμμετέχουν τα εισαγόμενα καύσιμα και 37% στο έλλειμμα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών. Και μιας και είμαστε στα δημοσιονομικά και μιλάμε για φυσικό αέριο και λιγνίτη, να σας θέσω και κάτι ακόμα υπόψη που πρέπει να το σημειώσει με ιδιαίτερη προσοχή η κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της χώρας, από το Λεμεδα 5, καθυστέρησε συνειδητά από την κυβέρνηση που θέλει να τη μετατρέψει σε φυσικού αερίου και δεν έχει μπει ακόμα σε εμπορική λειτουργία, ενώ έπρεπε να ξεκινήσει να λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 20. Δεν την είχαμε στην ενεργειακή κρίση και αυτό κόστησε στον κρατικό προϋπολογισμό 1,3 δις επιδοτήσεις τουλάχιστον. Θα είχε αποσβεστεί δηλαδή η μονάδα εάν είχε λειτουργήσει. Αυτή η αιμονική ιδιοληψία της κυβέρνησης με το φυσικό αέριο δεν είναι βέβαια τυχαία. Δεν είναι τυχαία γιατί η κυβέρνηση επιμένει σταθερά στο φυσικό αέριο ευνοώντας ένα συγκεκριμένο ολιγοπόλιο ενέργειας και περί αυτού πρόκειται. Είναι το ίδιο ολιγοπόλιο το οποίο προστάτευσε αρνούμενη πεισματικά επί ένα χρόνο το πλαφόν στην λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έδωσε 8 δις για να προστατεύσει αυτό το ολιγοπόλιο.